Πριν από okay, λίγο, yeah. ότι οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν συστήματα εράμινα στην Ουκρανία, όπου ουσιαστικά υπεραμείνονταν μάλλον ήταν η αμυντική θωράκιση πολλών στρατιωτικών υποδομών. Αυτό είναι το στρατιωτικό σκέλο. Υπάρχει όμως και διπλωματικό σκέλο. Τι γίνεται, τι, τι λένε οι Κινέζοι, Δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια για ειρηνευτικό σχέδιο. Έχει ενδιαφέρον Κώστα γιατί ο, ο Λι Χιούι, ο Κινέζος απεσταλμένος, ο οποίος ήταν επί 12 μέρες σε περιοδία στο Κίεβο, Βαρσοβία, Παρίσι, Βερολίνο, Βρυξέλλες και Μόσχα και για τον οποίο δεν είχαμε ακούσει πολλά, ούτε είχε μιλήσει επισήμως, έδωσε συνέντευξη τύπου στο Πεκίνο, είπε ότι κατά τη γνώμη του ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία έχουν κλείσει παντελώ την πόρτα για διαπραγματεύσει. ωστόσο παραδέχεται ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο, δύσκολο να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Ε, Επίση, μίλησε ότι υπάρχει υψηλό κίνδυνο κλιμάκωση τη σύγκρουση. Το βλέπουμε άλλωστε με τα εκατέρωθεν χτυπήματα του τελευταίου Μαι. καιρού. Και προέτρεψε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Έχει όμω ενδιαφέρον ότι στο ρεπορτάζ του Reuters που μεταδίδει την συνέντευξη, τα όσα είπε ο Λιχιούι, επικαλείται και δηλώσει Γάλλων και Γερμανών εξωματούχων, οι οποίοι προφανώ μετήχανε στις διαπραγματεύσεις, στις συζητήσεις μάλλον θα έλεγα με τον Κινέζο εκπρόσωπο όπου εκεί φαίνεται να... δεν φαίνεται να είναι και πολύ ικανοποιημένοι λένε ότι η Κίνα επιμένει στο σχέδιο 12 σημείων το οποίο θυμίζω δεν είναι και επακριβό σχέδιο είναι μια διακήρυξη προθέσεων περισσότερο παρά κάποιο συγκεκριμένο ειρηνευτικό σχέδιο εκτός το ότι δεν καταδικάζει φυσικά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που και αυτό είναι ένα ε, σημείο τριβής για τους Ευρωπαίους και ότι παράλληλα φρόντισε στις συζητήσεις αυτές να κατηγορήσει τις Ηνωμένε Πολιτείε ότι είναι αυτές που κλιμακώνουν τον πόλεμο με την παροχή όπλων και τα σχετικά. Και να μείνουμε λίγο στο στρατιωτικό και να πούμε ότι η Λεγεών Ελευθερία για τη Ρωσία, μία από αυτέ τι παραθωριωτικέ ναι. ρωσικέ ομάδε που δρούν μέσω ουκρανικού εδάφου, ε, έχουν... Αναφέρουν ότι αυτοί έχουν πραγματοποιήσει μια τελευταία επίθεση που έγινε ξανά στο Μπελγκοροντ, μια πόλη στα συνορα ουκρανιας Ουκρανία-Ρωσία. Νομίζω ότι έχουμε δύο νεκρού. Που δείχνει ότι για μια ακόμα φορά αυτή η οργάνωση ε, δεν είναι πια οργάνωση φάντασμα, αλλά εμφανίζεται συχνά και πυκνά με διακηρύξει και μηνύματα ότι εδώ είμαστε. Πολεμούμε τον Πούτιν στο πλευρό τη Ουκρανία και όλα αυτά τα σχετικά.